Τώρα θα πάμε σε έναν γνώριμο, καλό γνώριμο δικό μου τουλάχιστον, τον κύριο Μπάκα, τον Θεμιστοκλή Μπάκα. Είναι μεσή τη, καλή σα ημέρα. Καλή ημέρα. Έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ. Για αυξήσει ελικίων, αυξήσει στην τιμή πώληση των σπιτιών. Σήμερα θα μιλήσουμε και για την ραγδαία αύξηση στα φοιτητικά σπίτια, κύριε Μπάκα. Είναι περίοδο ούτω ή άλλω, είναι full season για του φοιτητέ αυτή τη στιγμή που πήραν τα αποτελέσματα από τι πανελλαδικέ εξετάσει, είδαν τι βάσει και έχουν ξεχυθεί να βρούνε όσο το δυνατόν ένα καλύτερο και ένα φθηνότερο σπίτι. Έτσι, αν και από ό,τι καταλάβαμε, σπανίζουν. Έχετε απόλυτο δικαιώμα. μια χρονιά φέτο που έχουμε μια συσσωρευτική αύξηση από το 2017 έω και το 2024 που αγγίζει με οσταθμικά το 75% στο νομό Αττικής, το 63% περίπου στην Πάτρα που είναι η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων και το 50-55% στη Θεσσαλονίκη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι στο κέντρο τη Αθήνα, ένα σπίτι κατάλογο για φοιτητέ έω 50 τετραγωνικά μέτρα, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίστομα πάνω από 400 ευρώ το μήνα, εκ τα 5 πάνω από 500 ευρώ το μήνα. Και μιλάτε για καρσονιέρε, αν δεν κάνω Για σπίτια έω 50 τετραγωνικά μέτρα. Yeah. Ε, δηλαδή, θα σα πω ένα παράδειγμα. Χθε μου με ένα συναδερφό που πέρασε η κόρη του αυτή τη στιγμή στο, στο Πάντιο. Και ο άνθρωπο όταν του στείλαμε δηλαδή, κάποια κίνητα στην Καλιθέα, τον πιο φθηνό ακίνητο ήταν, ήταν, ένα σπίτι 12 τετραγωνικά μέτρα. 12. Με, ναι, ένα με, δωμάτυο, με, δωμάτυο, δηλαδή. με ζητούμε νομίζω το 360 ευρώ. 360 ευρώ. Μάλιστα. 360 έχουμε κάποιε κάποιες κάρτε, νομίζω μπορούμε να τι ναι. δούμε στι οθόνε μα λίγο με τι τιμέ που παίζουν σε περιοχέ. Ναι. Βλέπουμε Εδώ λέμε το εξή, επειδή το τελευταίο διάστημα ναι. έχουμε πάρα πολύ έντονα τη λογική τη συγκατοίκηση. Ναι. Ε, θέλω να δούμε ποιε περιοχέ είναι αυτέ που πραγματικά μπορούν δύο νέοι άνθρωποι να συγκατοικήσουν σε ένα κίνητο να έχει τουλάχιστον δύο προδωμάτια και να ξεκινάμε από 60 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Δηλαδή, κάθε νέο έκτο του δωμάτιο. Ε, στην Δάφνη, αυτή τη στιγμή, για ένα σπίτι το οποίο είναι από 60 τετραγωνικά μέτρα με δίπλο δωμάτιο, ξεκινάμε από 640 ευρώ στον Βύρονα από 730 ευρώ, στην Ηλιούπολη από 670 ευρώ, το 2019 ξεκινάγαμε από 400 ευρώ και 450 ευρώ. Ο ημιτός βλέπουμε ότι ξεκινάμε πλέον από 690 ευρώ για ένα σπίτι με δύο προδομάτια άλλο άνω του Και διακόπτω, είναι περιοχές που δεν είναι δίπλα σε πανεπιστήμια. Δεν είναι Όχι. δίπλα στην Πανεπιστημιούπολη, δίπλα στην Πολυτεχνιούπολη, στους ζωγράφου, τέλος πάντων, η Λύσια κοντά, ή στον Πειραιά ή στο κέντρο της Αθήνας. Και είναι και περιοχές που κάποιες δεν έχουν και Πούμε, ε, ναι, που, είναι περιοχές περιοχέ όμω που μα δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε πιο κοντά σωστικά, στο κέντρο τη Αθήνα και οι περιοχέ με, καλό, με καλή ουσιαστικά ε, την λογική τη μετακίνηση. Δηλαδή ναι. έχουν καλά, καλή μετακίνηση όσον αφορά έχουν την. Έχουν άλλο είδου μέσα. Ναι, έχουν άλλου άλλου, μέσα, Μπορούν ακριβώς. να προσεγγίσουν τα. Δηλαδή στα Πατιστίνη. πατήσια τώρα βλέπουμε ότι για ένα σπίτι ξεκινάμε από 550 ευρώ, στον Άγιο Κωνσταντίνο πλατεία βάθη από 570 ευρώ. Τα σε πόλια που τώρα μιλάμε για διάρκεια αυτά. Σπίτια από 60 τετραγωνικά μέτρα με δύο υποδομάτια. για συγκατοίκηση μιλάμε 100, yes. Ακριβώς, yes. Σε πόλια από 580 ευρώ, στον Κίζη, στο κύριο τη Αθήνα, από 630 ευρώ, το 2019, ήταν από 430 ευρώ. Το Γαλάτσι από 620 ευρώ, η Νέα Ιωνία από 650 ευρώ. Και το Περιστέρι, μια περιοχή που έχουν πάρα πολλοί φοιτητέ, ιδιαίτερα στο παλιότεροι, Εγαλαίου ε, ή τότε TEPI, Ρεά, πολλέ φορέ mm. το, 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 το Περιστέρι, Δεν έχουν ποιε είναι οι τιμέ. Και Ρατσίνη και Κορδαλό, δύο περιοχέ, οι οποίε πλέον έχουν έντονη δυναμική όσον αφορά την αύξηση του τιμών και Ο Κορδαλό πλέον έχει μετρό, οπότε βλέπουμε mm. ότι, ότι mm. επιλέγουν mm. την περιοχή λόγω του μετρό, ακόμα και αν είναι μακριά, από 580 ευρώ. Το Μοσχάτο, ακριβώ το ίδιο, από 650 ευρώ. Η Νίκαια, μια περιοχή που δεν ήταν στο χάρτη ποτέ των φοιτητικών κατοικιών εντάχθηκε λόγω πλέον μετρό και αυτό, λόγω ε? του μετρό ναι. 550 ευρώ όταν είχε 320 ευρώ, 370 ευρώ σκεφτείτε το 2019 δηλαδή γενικότερα βλέπουμε ότι αυξήσει σε πολλές περιοχές είναι τουλάχιστον διπλά στις τιμές σε σχέση με μια, μια πενταετία ναι. ναι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, επιλέγουν οι φοιτητές να συγκατοικήσουν δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Ξέρετε, οι φοιτητέ κατοικούν κυρίω τα μεγαλύτερα έτη που έχουν γνωριστεί από τη σχολή, τι το τέταρτο έτο, ή ακόμα και αυτοί που είναι στο τελευταίο στάδιο του πτυχίου, δηλαδή έχουν ένα-δύο μαθήματα και επιθυμούν να έχουν αυτή τη στιγμή ένα σπίτι, έτσι ώστε να έρχονται για να μπορούν να μείνουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ή αλλιώ οι πρωτοετή, οι οποίοι αυτή τη στιγμή γνωρίζουν τι οι οικογένειέ του, είναι από την ίδια περιοχή, έχουν περάσει την ίδια πόλη από το πανεπιστήμιο του και σκέφτονται στην Αλλά η κατοίκηση έχει ένα μεγάλο θέμα. Όταν κάνουμε ένα μισοτήριο συμβόλαιο, μπαίνουν και τα δύο ονόματα να ξέρετε στο μισοτήριο συμβόλαιο που ναι. σημαίνει Δύο συγκάτοικου ε, επιλέξει να αναχωρήσει από τη συγκεκριμένη κατοικία. Ο άλλο που μένει πίσω είναι υπόχρεο στο σύνολο. Του μισθώματος. Δηλαδή ναι. στο εξωτερικό έχουμε τη λογική ότι νοικιάζουμε ένα δωμάτιο. Στην Ελλάδα δεν νοικιάζουμε δωμάτιο, νοικιάζουμε όλο το ο. ακίνητο και στα δύο πρόσωπα. Ναι, με αποτέλεσμα ένα συγκάτοικο να επιβαρυνθεί κάποια στιγμή αν αποχωρήσει ε, ο άλλος. Ε, Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο των τιμών, δεν υπάρχουν σπίτια, ε, παίζει ρόλο η βραχυχρόνια μίσθωση και έχει, έχει εξαφανίσει Μου. τα μικρά σπίτια. Είπε, γιατί... Είναι πολλοί παράγοντε. Ναι. Θα ξεκινήσω από το ότι υπάρχει η νέα η μίσθωση που έχει πλέον μια έντονη δυναμική και πολλά κίνητα από τι μακροχρόνιε συμβατικέ μισθώσει έχουν εγγραφεί πλέον στι γνωστέ πλατφόρμε βαχυχόνια μίσθωση. Το άλλο στοιχείο είναι το γεγονό. Ότι δεν έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο τη εγγραφική πολιτική. Είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση πριν περίπου τρία χρόνια, δύο χρόνια μάλλον το 2022, τη δημιουργία 8.153 νέων φοιτητικών εστειών. Mm -hmm. Και από ό,τι μαθαίνουμε, οι μόνε φοιτητικέ εστειέ που πρόκειται να παραδοθούν είναι στην Κρήτη. Άρα mm -hmm. έχουμε καθυστερήσει. Mm -hmm. Ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και η λογική. Ε, Τη ε, αγορά που υπήρχε στο παρελθόν. Παλαιότερα οι γονεί έμπαιναν στη λογική αγορά φοιτητική κατοικία. Πλέον, επειδή οι τιμέ είναι αυξημένε και δυσανάλογα με τα εισοδήματα, αντιλαμβάνεστε ότι οι γονεί πλέον ναι, δεν το επιλέγουν. Βέβαια. Και ταυτόχρονα, όσον αφορά την φοιτητική στέγη, εγώ θα σα αναφέρω ότι έχουμε και ένα εξή δεδομένο ότι πλέον πολλοί νέοι μα, ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών, αποτυπώνουν στα στοιχεία τη Eurostat σε ποσοστό 71,9% διαμένουν στο παιδικό του δωμάτιο. Που σημαίνει ότι οι νέοι μα, στην ηλικία των 18 ετών που επιλέγουν μία σχολή, πλέον επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα με το που βρίσκεται η κύρια οικογενειακή κατοικία και όχι με τη σχολή που θέλουν πραγματικά να επιλέξουν. Για να μην ναι, δεν, αυτό είναι ακριβώς. πολύ δυσάρεστο. Και αυτό δεν είναι μόνο οι φοιτητέ, είναι και οι, υπόλοι... οι μεγαλύτερε ηλικίε, ναι. δηλαδή αυτέ που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και πλέον είναι επαγγελματίε. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσαν πραγματικά να έχουμε κάποιε στεγαστικέ πολιτικέ που αφορούν του νέου. Mm -hmm. Ιδιαίτερα όταν έχουμε έσοδα τη βαχυχόνια μίσθωση. Σκεφτείτε ότι έχουμε 700 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από τη βαχυχόνια μίσθωση. Θα μπορούσαν αυτά τα έσοδα να παίξει μια ανακατεύθυνση και αυτά τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για στεγαστικέ πολιτικέ. Και το, το, το βασικότερο στοιχείο και όλες που θα μπορούσαμε να δούμε μια άμεση αναχέτηση του κόστου στέγα στου φοιτητέ είναι το εξή. Πληρώνει ο γονέα τα 500 ευρώ το μήνα. Που είναι διατραπεζικά. Φαίνεται αυτή η συναλλαγή. Mm -hmm. Και εγώ δεν θα σα πω για όλου. Με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Για ποιο λόγο αυτά τα χρήματα δεν εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Δηλαδή είναι παράλογο το να πληρώνει. τέλος πάνω και κάποιε διευκολύνσει ναι. από αυτή τη στιγμή. Αυτό που υπήρχε παλιά, να ξέρετε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή ναι. πριν τα μνημόνια υπήρχε να εκπίπτει το, από το φορολογητό εισόδημα το, το ενίκιο, ενίκιο του φοιτητή τουλάχιστον. Ναι. Που, που, φοιτη, που σπουδάζει εκτό κύρια ναι, θα είναι μια διευκόλυνση. Ποια είναι η καλύτερη περίοδο αναζήτηση σπιτιού. Δηλαδή ακούμε τώρα πάρα πολλού, γιατί τυχαίνει και έχουμε στο περιβάλλον μα και εδώ συναδέλφου που ψάχνουν σπίτια για τα παιδιά του και είναι δυσέβρετα και αυτή την περίοδο. Μήπω είναι καλύτερα σε κάποιε περιπτώσει να πάνε τον Οκτώβριο που τελειώνουν κάποιοι φοιτητέ, που πιθανόν να βιάσουν κάποια σπίτια και θα είναι πιο εύκολη λοιπόν, πρόσβαση πω, σε το, ένα αξιοπρεπέ σπίτι. Μέχρι και πέρυσι λέγαμε ότι περιμένετε λίγο, μην βιάζεστε ναι. Σεπτέμβριο μήνα ή τέλη Σεπτεμβρίου έξω Οκτωβρίου μπορείτε να δείτε πιο εύκολα κίνητα κλπ. Φέτο. Υπάρχει θεσιμότητα κινήτων, αλλά η θεσιμότητα είναι κατά κύριο λόγο στα υψηλότερα μισθώματα. Δηλαδή, μπορούμε να καταγράφουμε μεγαλύτερη θεσιμότητα κινήτων σχετικά με τα προηγούμενα έτη, αλλά κυρίω όμω εδώ και πάλι στα υψηλότερα μισθώματα, το 550-650 ευρώ. Αυτό που λέμε στου γονεί φετινή χρονιά είναι το εξή. Εάν πραγματικά βρει το ακίνητο που πηδεί τι δικέ περιγραφέ, μην το σκεφτεί, Κατευθείαν να μπει στη δικασία τη μίσθωση. Γιατί δεν ξέρει αν θα το ξαναβρει. Ακριβώ. Τα... Και με ποια τιμή. Τα εκείνα τα οποία ποια είναι, είναι οικονομικά, ναι. τα ακίνητα τα οποία είναι συντάξει των 350-350 ευρώ, να ξέρετε, είναι δυσέβρετα και αν τα βρει πραγματικά μια οικογένεια σπίτι που είναι κατοικήσιμα είτε ακόμα και μερικώ ανακοινισμένα, καλό είναι να προβούν άμεσα στη μίσθωσή του. Αλλά να προσέχουν οπωσδήποτε όταν κάνουν εισοτήρια συμβόλαια. Ναι. Τέλεια. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Μπάκα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή κουβέντα. Να είστε καλά.